Το ΑΤΟΕΒ πεθαίνου ψυχικού και συγκεκριμένα το αντιλιοστάσιο από στραγγιστικών υδάτων και αντιπλημμυρικής προστασίας επισκέφτηκε το πρωί της Παρασκευής ο πρώην Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών και νυν βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, κ. Κώστας Καραμαλής, συνοδευόμενος από τον Αντιπεριφερειάρχη Σερών, κ. Παναγιώτη Σπυρόπουλο, όπου ενημερώθηκε για την πρόοδο του έργου και για την μετέπειτα πορεία του, η οποία θα ολοκληρωθεί έως τον Αύγουστο. Ο ρόλος είναι καθαρά προσταγιστικός και αντιπλημμυρικός. Έχουμε δύο αντιλιοστάσια τα οποία αποστραγγίζουν όλη αυτή την περιοχή. Πεθελινό ψυχικό. Πεθελινό ψυχικό. Από πόσα στρέμματα. Όπου είναι πάρα πολλές χιλιάδες. 62.000 στρέμματα. Τα οποία είναι η τελευταία λεκάνη, η χειρότερη λεκάνη δηλαδή. Το οποίο είναι περίπου εκεί στο καφέ που φαίνεται. Η γραμμή που είχε πλημμυρίσει δηλαδή μέχρι εδώ. Και είμαστε πιο ψηλά. Κάναμε και κάτι επεμβάσει μέσα με κάποια ειδικά κοιτία σίδες των αντλιών, ώστε να μην υπάρχει ποτέ περίπτωση να σταματήσουν να λειτουργούν οι αντλίες, ό,τι και να συμβεί. Άρα και σε περίπτωση ισχυρής πλημμύρας, πάλι οι αντλίες θα λειτουργούν και θα στέλνουν το νερό. Και κατά παρόμοιο τρόπο έχουμε 2-4 αντλιοστάσια από τη μεριά και τα υπόλοιπα 4 αντλιοστάσια από την άλλη μεριά. Συγχρονίζουμε το δίκτυό μας. Αλλάζουμε μόνο τις αντλίες. Αλλάζουμε αντλίες, πίνακες, βάζουμε inverter, άρα γλιτώνουμε εξοικονόμηση ρεύματος, σωληνώσεις. Ναι. Άρα έχουμε και αποστράγγιση, αλλά και περιορισμό της άσκοπης κατά πάντα. Ο πρώην Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών και νυν βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, κ. Κώστας Καραμαλής, αναφέρθηκε στο σημαντικό αυτό έργο, όπου με σύγχρονα μέσα εξυγχρονίζονται τα αντιλιοστάσια, τα οποία είχαν να αντικατασταθούν με νέα σύγχρονη τεχνολογία εδώ και πολλά χρόνια. Σκοπός είναι η προστασία από πλημμυρικά φαινόμενα, ενώ έκανε αναφορά και στα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας που έχουν γίνει σε όλο το νομό Σερών. Λοιπόν, ένα αίτημα πολλών δεκαετιών γίνεται σήμερα πραγματικότητα. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ διότι βλέπουμε ότι εξυγχρονίζεται με σύγχρονα μέσα αντλιοστάσια τα οποία είχαν να αλλάξουν στην ευρύτερη περιοχή του ΤΟΕΒ ψυχικού και πεθελινού εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αυτά τα έργα εντάσσονται σε ένα συνολικό πλαίσιο έργων 2,13 εκατομμυρίων ευρώ που χρηματοδοτήθηκαν την τελευταία πενταετία και πλέον βλέπετε ότι έχουν ξεκινήσει σιγά σιγά και μπαίνουν πλέον σε όλο τον νομό. Γιατί είναι σημαντικά αυτά τα έργα? Τα έργα αυτά είναι σημαντικά διότι σε μια εποχή που πλέον η κλιματική αλλαγή χτυπάει την πόρτα όλης της Ευρώπης πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να μπορέσουμε να προστατευτούμε από πλημμυρικά φαινόμενα τα οποία πλέον έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Τα τελευταία 5 χρόνια λοιπόν στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών έχουν γίνει προσπάθειες, είτε αυτό αφορά τους καθαρισμούς στους διάφορους ποταμούς, στον Αγκίτη, στο Στριμώνα, την ενίσχυση των αναχωμάτων. Θυμηθείτε το Μαύρο Κανάλι που καθαρίσαμε μετά από χρόνια που είχε και αυτό το έργο να γίνει. Είτε αυτό αφορά τη γέφυρα του Τσέλιου. Μιλάμε για έργα άνω των 7 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία εντάσσονται σε ένα πλαίσιο αντιπλημμυρικής, αν θέλετε, βοήθειας του νομού. Επομένως, είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι σήμερα εδώ με τον Παναγιώτη τον Σπυρόπουλο, με τον υπεύθυνο εδώ του ΟΕΒ και με τους καλούς φίλους από το ΤΟΕΒ Ψυχικού και τον Πρόεδρο, γιατί πλέον βλέπουμε ότι ένα σημαντικό έργο το οποίο όλοι το ζητούσανε, όλοι το συζητούσαμε επί δεκαετίες, γίνεται όχι λόγια, αλλά γίνεται πράξη. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο Αντιπεριφερειάρχης Σερών, κύριος Παναγιώτης Σπυρόπουλος, μίλησε για την πορεία του έργου και τα ωφέλη του. Είναι ημέρα χαρά σήμερα, είναι μια καλή μέρα για τις ΣΕΡΕΣ. Θέλω να ευχαριστήσω δημόσια τον Σερέο βουλευτή μας, τον Κώστα τον Καραμαλή, που όταν ήταν Υπουργός Υποδομών κατάλαβε το πρόβλημα και το χρηματοδότησε και σήμερα υλοποιείται. Και εμείς μιλάμε όταν υλοποιούνται τα έργα. Και αυτή τη στιγμή μπορώ να σας πω ότι αλλάζουμε την τεχνολογία μας, γιατί ήμασταν πάρα πολύ πίσω. Ήμασταν 50 ολόκληρα χρόνια πίσω. Ήταν υποδομές οι οποίες δεν άξιζαν στους Σεραίους, δεν άξιζαν στην πατρίδα μας. Και αυτή τη στιγμή ερχόμαστε στην εποχή μας. Γινόμαστε πιο αποτελεσματικοί και όλα αυτά με συνολική. Ενώνοντας δυνάμεις δηλαδή το Υπουργείο, δηλαδή ο Κώστας ο Καραμαλής, εδώ οι πρόεδροι των τοπικών του ψυχικού, τον ΤΟΕΒ, ο ΓΟΕΒ, και αυτή τη στιγμή είμαστε αποτελεσματικοί. Όπως βλέπετε δεν έχει καμία σχέση αυτό
και αυτές οι υποδομές με αυτά που είχαμε πριν. Και θα συνεχιστούν και μέχρι τέλος Αυγούστου θα μπουν αυτές οι υποδομές τις οποίες σχεδιάσαμε όλοι μαζί και υλοποιούμε. Οπότε είναι η μέρα χαράς για τις Σέρρες και η μέρα που αξιοποιούμε τις υποδομές μας και ανεβαίνουμε επίπεδο. Το έργο θα εξυπηρετεί τους αγρότες και θα παρέχει μείωση τουλάχιστον 40% στην ηλεκτρική ενέργεια, παρέχοντας σημαντική μείωση στα τέλη των αγροτών. Τεράστιο έργο. Αυτό το πρώτο αποσαρκιστικό που έγινε επί Χούντας, άρα έχουμε 54 χρόνια ακριβώς, για να πω και ακριβώς, αν μην λέμε 54, που λειτουργούσαν οι παλιές αντλίες πριν 54 χρόνια. Καταλαβαίνετε, με μεγάλο ρεύμα, πολύ ρεύμα να καταναλώνει, σύν τις αβαρίες. Απόδειξη του γεγονότος είναι η τιμή που έχουμε βγαλμένη, μπορεί να γυρίσει η κάμερα και να δει εκεί σε τι χάλια και τι κατάσταση είναι. Δέστε το καινούργιο έργο όπως γίνεται. Είχαμε τρεις πλημμύρες, το 14, το 15 και το 20 της 4 πρώτου. Ήταν για πρώτη φορά με επισκευασμένες που βγάλαμε λίγο το νερό. Με αυτό δεν θα έχουμε πρόβλημα. Οι αγρότες θα μπορούν να καλλιεργούν και δεν θα έχουμε μια καινούργια κάρλα όπως υπήρχε το 2015 και το 2014 εδώ στο νομό Σερών. Είναι τιμή μας και ένα μεγάλο ευχαριστώ για εμείς οι Σερραίοι στον Υπουργό Υποδομών, τον κύριο Κώστα Καραμαλή, ο οποίος χάρη στις ενέργειές του αντικαταστάθηκε ένα έργο που το βλέπετε υπερσύγχρονο μετά από 54 χρόνια και θα έχουμε μια καινούργια υποδομή που θα εξυπηρετήσει το αγρότη, είναι ότι θα έχουμε μείωση 40% τουλάχιστον στην ηλεκτρική ενέργεια. Αυτό θα μας προσφέρει ότι θα μπορούμε να μειώσουμε και τα τέλη των αγροτών που περνάνε πολύ δύσκολα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Κώστα Καραμαλή, στον πρώην Υπουργό Υποδομών, και όπως είπε και ο Αντιπεριφέρειας, είναι η μέρα χαράς, η μέρα Ευαγγελίου. Χαρμόσυνα νέα δηλαδή, όπως είπε το Ευαγγέλιο. Είμαστε χαρούμενοι, συνεχίζουμε και θα προχωρήσουμε. Υπάρχουν και άλλα έπονται από πίσω. Και θα φέρει μια ευημερία, είναι έργα υποδομής, είναι πραγματικά έργα υποδομής. Και συγχαρητήρια στον Υπουργό. Είναι όχι απλά σημαντικό, είναι πάρα πολύ σημαντικό για την περιοχή μας, γιατί αυτό που κυρίως προσφέρει είναι η ασφάλεια. Ασφάλεια προς τους αγρότες μας, προς το επενδυμένο κεφάλαιο, προς την ειρτημένη παραγωγή, προς όλα. Κάτι που συχνά δεν υπολογίζουμε, γιατί όλοι έχουμε την ασφάλειά μας και αυτά προκύπτουν και υπολογίζονται μόνο όταν τη χάνουμε. Άρα λοιπόν καλώς ξεκινάμε από την ασφάλεια, πρώτα προέχει η ασφάλεια, εξασφαλίζουμε και μετά προχωράμε για τις αποδόσεις και για τις επεκτάσεις των δικτύων μας, που είναι αυτό ένα μεγάλο αγκάθι και που όπως φαίνεται προχωράει με γοργούς ρυθμούς σε όλη την περιφέρεια. Τα περισσότερα αντιλοστάσια είναι από αυτή την περιοχή, από την ανατολική περιοχή, έχουμε από την δυτική περιοχή τα δικά μας, που αποστραγγίζουν, του ΓΟΕΒ δηλαδή, που αποστραγγίζουν όλη την περιοχή της Βυσσαλτίας και Μαυροθάλασσας. Και όλα έχουν χρονικό ορίζοντα το πολύ μέχρι τον Αύγουστο. Και όπως το παρακολουθούμε, τηρείται το χρονοδιάγραμμα, οπότε θα έχουμε καλό αποτέλεσμα. Θέλουμε να μας βρει οχυρωμένους σε οποιαδήποτε χαλάζει, σε οποιοδήποτε πλημμυρικό φαινόμενο, οπότε όπως εκτιμώ θα έχουμε αυτή την διασφάλιση. Και τελικώς βλέπουμε το μέλλον με αισιοδοξία σε αυτό το επίπεδο. Και ελπίζουμε για το καλύτερο, τουλάχιστον για τα αρδευτικά κανάλια πλέον.